Πήγαινε λίγο πιο δεξιά, πήγαινε λίγο πιο δεξιά. Πήγαινε λίγο πιο δεξιά. Έλα λίγο, Πανούλη, προς εδώ. Αυτό είναι εντάξει, το πλάνο. Πάμε. Σέμι, αυτό σημαίνει ότι εγώ αύριο δεν έρχομαι. Όχι, έρχεσαι μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά, πάμε. Μιας και εγώ δεν έχω άτομο να με εκπροσωπεί, παίρνω όλες τις ατάκες και όλα τα on, κάμερα σε μένα. Έχουμε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού για φέτος στο MasterChef. Σταύρος και Σταυρής. Σαν ψέμα είναι. Ψέμα. Σαν ψεμά. Το είχατε φανταστεί? Το λέγαμε, σε αυτό δεν ήμασταν 23 μέσα στο σπίτι. Το είχαμε αναφέρει για πλάκα, νομίζω. Είχαμε πει ότι φαντάσου να είμαστε εμείς οι δύο απέναντι και να μαγειρεύουμε για να δούμε ποιος θα κερδίσει το MasterChef το 4. Δεν ξέρω αν σας έφυγε κάποιο βάρος, αν έχετε χαλαρώσει, αν έχετε αγχωθεί παραπάνω. Πάντως, το δεδομένο είναι ότι είστε στον μεγάλο τελικό. Στο μεγάλο τελικό του MasterChef για φέτος. Συγχαρητήρια λοιπόν σε εσάς. Παιδιά, μπράβο. Ευχαριστούμε, μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο. Το θέμα είναι ότι ένας από τους δυο σας θα είναι και ο νικητής. Είστε καλά? Ναι, απόλυτα, ναι. Σεφ. Τώρα είμαστε τέλεια. Άγχος μηδέν, μηδέν. Μαγειρική. Εντάξει, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καιρό παρέα. Πέραν της πλάκας που κάνουμε και μεταξύ μας, νομίζω ότι και εμένα αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πολύ καλοί φίλοι που ανταλλάσσαν και πληροφορίες και βοήθεια. Ήτανε στην ίδια ομάδα πάρα πολλές φορές μαζί, στις ομαδικές. Χάναμε. Χάνατε. Και με αυτό κάναμε πλάκα. Νομίζω ότι περάσατε διάφορα παρέα και εμείς μαζί σας τόσο καιρό, πόσο πρέπει να πηγαίνετε, 4-5 μήνες, πόσο είμαστε παρέα. 4 μήνες. Κάπου εκεί. Αυτοί μείναμε λοιπόν, 5 είμαστε. Ας αυτοχειροκροτηθούμε μεταξύ μας για τελευταία φορά. Να είμαστε καλά. Έλα, μωρέ. Κουρούπετε. Να είστε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια και στους δύο μέσα από την καρδιά μας. Και μαζέψτε δυνάμεις, γιατί εμείς ψάχνουμε έναν να κερδίσει φέτος τον τελικό, τα χρήματα και τον τίτλο του MasterChef. Παιδιά, αύριο τελικός. Ξεκουραστείτε, πάρτε δυνάμεις, είναι τεράστια μέρα. Καλό βράδυ. Παιδιά, συγχαρητήρια και πάλι. Αύριο τελικός, χωνέψτε το, χωνέψτε το. Είμαστε έναν τίμιο ζευγάρι στον τελικό, έναν καθαρό ζευγάρι από την αρχή που έχουμε μείνει συγκεντρωμένοι προς το στόχο και καθαροί σαν άνθρωποι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μπράβο μας και σίγουρα θα υπάρχουν αυτοί που θα τρώνε από πάνω τους που έχω πάει εγώ και ο Αρθαρίδης στον τελικό. Τι λέει? Κουρού πετάντηρη, τυρόμι, ζεστέ. Να είναι ζεστές αύριο, άλλο μεταλλή. Πάμε να μαγειρέψουμε. Είναι πολύ γεμάτο το ταξίδι και τελειώνει με τον πιο ωραίο προορισμό. Γιατί έχω πει ότι μετράει το ταξίδι περισσότερο από τον προορισμό. Τελικά σε αυτό το ταξίδι μετράνε και τα δύο, γιατί καταλήξαμε σε έναν προορισμό πολύ όμορφο. Φιναλίστ είσαι. Είσαι φιναλίστ.